αναφορικά με το δεύτερο βίντεο και το θέμα που θα προβάλλουμε. Ξέρετε, οι Χανιώτες, μεταξύ άλλων βέβαια, τήρησαν κατά τη διάρκεια του Πάσχα έθιμα και παραδόσεις. Δεν έλειψαν και τα κεράσματα. Και ένας τώρα εκεί Χανιώτης θέλησε να μεταφέρει μία κούπα κρασί. Σωστά, μία στο κούπα γείτονά κρασί, του. Στο γείτονά του. Και επειδή τώρα έχει μπει στην καθημερινότητά μας τεχνολογία, ακούμε για drones. Είναι μια εύκολη χρήση γενικά. Να μην κουραστούμε, παιδί, να κεράσουμε. Και ειρηνική χρήση ενός drone. Για να δούμε λίγο το βίντεο και να πάμε σε σύνδεση. Ποια είναι τον Βασίλη τον Φίκια, του μιλάω και στον Ενικό βέβαια, να μας στείλει εδώ με ντρόν κάτι, εδώ στην Κρήτη TV. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Εντυπωσιακό το βίντεο. Ένα βίντεο viral, η αλήθεια είναι, πανελλαδικά. Τα κατάφερες με την υπογραφή ενός κριτικού. Ναι. Ποιος θα το περίμενε. Το περιμένουμε. Πού πάμε ντρόν. Πού πάμε ντρόν. Είπαμε, το στοίχημα είναι να μας στείλεις κάτι εδώ πέρα στην Κρήτη TV με ντρόν. Γίνεται, κοντά είμαστε, γιατί όχι. Να το, γίνεται. Για πες μας λίγο, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα γενικά, για πες μας. Ξεκίνησε σαν πλάκα. Ναι. Καθόμαστε στο τραπέζι, τρώγαμε, πίναμε. Και μου λέει ο γαμπρός μου, άντε να πειράξουμε τον Δημήτρη. Και λέω και εγώ, γιατί όχι. Το ντρόν είναι πάντα μαζί μου. Όπου πάω, και αυτό μαζί. Και στερέωσες τώρα ένα ποτήρι πάνω. Πώς έγινε? Ένα μπουκαλάκι είναι, βάλαμε λίγο κρασί, το δέσαμε με ένα σύρμα και το στείλαμε. Δεν είχαμε απώλειες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Όχι, καμία. Δεν θα ήταν για καλό μας να είχαμε απώλεια. Το ταξίδι πόση ώρα διήρκησε? Εμείς είδαμε έτσι αποσπασματικά την αρχή, το κέρασμα. Δεν ήταν πολύ μακριά. Γύρω στα 500 μέτρα πρέπει να είναι το σπίτι, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε το... 500 μέτρα, εντάξει. Την Κυριακή του Πάσχα αλληλοκυραστήκατε. Μου σας έστειλε και εκείνος κάτι πίσω στην επιστροφή του ντρόουν. Όχι, δεν το ξαναγεμίσαμε. Μετά από λίγο πήγαμε εκεί. Μετά από λίγο πήγατε εκεί, η αλήθεια είναι. Τα μηνύματα τα οποία λαμβάνεις, δεν ξέρω, τι σου λένε οι περισσότεροι. Για πες μας. Έχει γίνει χαμός από χθες. Στείλε και εδώ μια κούπα, στείλε και εκεί μια κούπα. Να το λοιπόν. Αθήνα, πού να έχεις χρόνο τώρα να στείλεις εδώ πέρα σε εμάς, η αλήθεια είναι, με τόσα κεράσματα. Βλέπουμε βέβαια. Πολλά κερασμάτα. Βασίλη, βλέπουμε λίγο την ειρηνική χρήση των drones, η αλήθεια είναι. Εντάξει, εμείς το γυρίσαμε τώρα λίγο στο χαβαλέ και στην πλάκα και στο viral του θέματος, αλλά πώς μπορούν αυτά τα μηχανήματα, αυτός ο εξοπλισμός, αυτή η τεχνολογία να μας βοηθήσει σε καθημερινές μας ανάγκες. Και δεν αναφέρομαι βέβαια στην κατανάλωση αλκοόλ, κάνουμε πλάκα. Αλλά γενικότερα. Όχι, βέβαια. Είναι φοβερή τεχνολογία αυτή. Και συγκεκριμένα το drone αυτό που έχουμε εμείς, που έχω εγώ εδώ, είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που ξέρει ο κόσμος. Διότι σε αυτά εδώ, εγώ λέγεται FPV, φοράω ένα ζευγάρι γυαλιά, ένα κάτι γυαλιά στα μάτια μου και βλέπω μέσα το drone που πάω. Μάλιστα. Έχει μια κάμερα το drone μπροστά και βλέπω και το καθοδηγό με τα γυαλιά. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι να πούμε, Βασίλη, περιμένουμε και το επόμενο βίντεο, αλήθεια είναι. Σε ψησταριά κάτι πάει μετά. Να το. Τα καλά πιο μετά, λοιπόν. Μην περιμένουμε του χρόνου το Πάσχα, τώρα σύντομα, μέσα στο καλοκαίρι. Όχι τώρα, όπου να είναι η ψησταριά έρχεται. Έρχεται. Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Χρόνια πολλά, να ευχηθούμε και πάλι. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,